Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη μέχρι στιγμή βαθμολογία. Εντάξει, έχει εθνικέ. Η διακοπή μα αρέσει και ποτέ, γιατί χαλάρει ο ρυθμό του πραθλήματο. Κάποιε ώρε χρειαζόταν διακοπή, όπω η ομονία παραδείγμα. Εντάξει, 7 θέση που είναι η ομονια 29η Με δύο, δύο βαθμού, η Νέα Σαλαμινά με τρει. Ο Παραλίνη με τρει. Ο Εθνικό με πέντε. Ο Απολουάς με 7. Αν παιχνίδι ο Μόνης με 8, η ΑΕΛ με 9, από ελ με 10, η ΑΕΚ με 10, η ΟΜΟΝΙΑ 12, η ΆΡΙΣ 14 και η ΠΑΦΟΣ με 16. Μέχρι στιγμής είδαμε μια ΠΑΦΟΣ η οποία είναι, πώς να το πούμε, είναι σελινιασμένη, απέντεν 15 γκολ, δέχτηκε μόλις 4, μια ομάδα που δυσκολεύεται να δηλαδή, δέχεται χάσει, γυρίζει παιχνίδια και, όπου, και στην Ευρώπη. Ε, έχει πολλούς που πραγματικά και όσο Ζάζα είναι τρομερός παιχτής. Ε, Κράτησε έχει τώρα ε, ο μακροβιότερος μαζί μου σπηλεύσει και δεν κάνω το λάθος. Κάτι μας λαλίδουν το πράγμα κοπέλια μου, ότι οι Πάφο Τσουάρις έχουν τους μακροβιότερους προμονητές. Αν είναι σε άλλη ομάδα ο Καρσέδο ήταν να φύγει που Ε, σίγουρα έκαμε και γίνος κάποια δικά του λάθη ε, την περασμένη σεζόν όμως και είναι το που ήρθε ε, στην Πάφο ε, έτσι εδώ και μια καινούργια πνοή και πάει να χτιστεί τώρα ένα DNA ότι ξέρεις Εμεί εμείς ε, ε, να, να, διεκδικούμε και να σηκώσουμε τις σκούπες μας και σιγά σιγά κάτι να χτιστεί Πάρα πολλά άλλη φως μέχρι στιγμής. Ε, νομίζω ότι η δική μου πρόβληψη είναι μια φάση κάπου ένα να αποκάτσει, γιατί τώρα στο, στο πίκ τη θεωρώ. Ε, οι συχνέ διακοπέ, η Ευρώπη. ένα να πέσει σιγά σιγά. Δυστυχώ, ευτυχώ η πάφο του το πράγμα ε, πάντα κάνουμε διατάξει ξεκινήματα, και μετά κοφκεί πίσω. Έχει τα δικά τη σέματα. Σιγά σιγά να τα βρίσκει όμω όσο παίρνουν τα χρόνια, θεωρώ. Ε, είπαμε τα προηγούμενα χρόνια είναι ένα θέμα έτσι, κάποιων προσωπικότητων. Ε, Φέτο δοκίμασε να κάνει μια πινελιά με Κυπρέου. Να, να, έρθουν μερικοί Κυπρέα που να βοηθήσουν λίγο το. Να, να, να έχει ένα μπραντ παίχτη για του Κυπρέου, τέλο πάντων, υπάρχει. Πάει καλά. Μπορεί να πάει και καλύτερα σε αρκετού τομεί. Ε, θεωρώ όμω ότι. Η απόδοση είναι εξαιρετικά ψηλή σε μια φάση είναι να πέσει γιατί έτσι μας δείξει ένα πρόβλημα χρόνια. Πα, πάνω, βάσει προϊστορία. Ο Άρη έχει δικά του θέματα. Καλό ή κακό. Ε, σίγουρα δεν είναι την ομόνια που είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον Άρη. Ε, Ένα διεκδικητή του τίτλου ενίγησε τον οπότε. Ναι. Ήταν περίεργο παιχνίδι. Γενικά, βαρύσε έναν στι πτήσει που τον συνηθίσαμε άλλε σε ζώνη, δηλαδή να φωτιά στην επίθεση. Αλλά φαίνεται να λίγο πιο ε, Πώς να το πούμε, να λέμε πιο σοβαρός στην άμυνα που τούτο πράγμα ίσω να σπάσει λίγο τον DNA του. Σίγουρα ακόμα να παίξει ακόμα να πέρασε έτσι λίγο τσερό να δούμε τελικά είναι ένα σοβαρή άμυνα ή όχι. Ακόμα στο On The Making, σίγουρα με τα γραφή ε, του Γκολτσον του παίζει το ρόλο τη. Το Σπιλεύσκι νομίζω ότι έμαθε ε, ένα πιο λίγους παίχτες φέτο, φέτος, δηλαδή, να, να, δοκιμάσω. Και ο Σπιλεύς και δοκιμάζει πράγματα. Είναι ε, κατέληξη ακόμα και είναι, η χρήση η τομή ας πούμε. Που την άλλη ίσως να είναι η εξέλιξη ο Σπιλεύς και θέλει τώρα να κάνει τον Το μίξ με το ποιου παίχτε που παίζατε στο υπέρογον του πρόθλημα, π.χ. ο Κουιτάλια, ο Κορέιρα, πάει ούτω καθεξή. Απλά να το, να το πω εγώ, ότι δεν έφερε τζέντε φουρνιέ που έφερε που πριν κάποια μερικά χρόνια, πριν και τρία χρόνια, κάτι ε, στρούτσκι, μαγιαμπέλα, ξέρω εγώ, και φάση ήταν μπαμ, μαζί όλε οι σοβαρέ συγκίνησει. Τώρα πάει να αλλάξει λίγο τον τρόπο που πάει στη ομάδα του, όπω τσάχη, να έναν τζαμέ. θεωρώ ότι αρχίσαι, και πήγαιν, ο πιο ίσω να το δούμε και στη συνέχεια. Μπορεί να το να το Απλά έτσι στο νου ότι ο Άρη έχει τα δικά του τα θέματα, τα δικά του προβλήματα. Αλλά μην και ομάδα είναι πιο επικίνδυνο από την Πάφο. Γιατί παίζει πολλά πιο λίγα παιχνίδια. κρούσει όπω την Πάφο. Αλλά τζιπιώδε, Πάφο είναι τρομερή. Anyway, προχωρούμε τώρα στην ομόνια. Μια ομόνια που στο πρωτάθλημα ε, ε, λέω περιέργεια απόδοση τη. Δηλαδή το αλεύθερο τη παιχνίδι θεωρώ ότι έκαμε το με την ΑΕΛ το χειρότερο τη παιχνίδι στους με το είναι βάση αναλογία αντιπάλου έκαμε το με τον εθνικό. Ε, μια ομάδα που στην Ευρώπη ανοίξε μα ευκαλέ φωτιέ, ήταν εξαιρετική, ένιωσε σχεδόν πούποτε λάθο. Πάμε, πάμε βάση με αναλογία του αντιπάλου προφανώ. Ε, όταν ο Νταμπράουσκα λογικό στο να έχει δικά του θέματα στο πώ να κατανοήσει Δάμε πώ παίζουμε να πάμε στον πρόθλημα. Τι συμβαίνει, εν είχε ξανά προϊστορία ο άνθρωπο με ομάδε. Ε... με άλλε κυπριακέ ομάδε για να δει την τακτική του, ξέρω εγώ. Όλοι θέλουν να ανοίξουν την ομόνια. Ε... πάντα έτσι είναι. Και οι πιο μικρέ ομάδε θέλουν να ανοίξουν τι μεγαλύτερε. Τώρα πια είναι γίνο στη δική του πίεση που δουν το πρόθλημα. Σίγουρα οι επιτυχίε του που είσαι σε άλλε χώρε. Ναι, αξιοσέβαστε. Απλά θεωρώ ότι και πρώτο πρωτάθλημα το, το, το κορυφαίο πρωτάθλημα που ε, προπόνησε μέχρι στιγμή για να πρωταγωνιστήσει. Εντάξει, είναι Ελλάδα, αλλά έτσι πρωταγωνιστούσε στον Όφη. Ε, στον Όφη που ήταν, Anyway. Έχει κάποια θέματα πίσω στην αμήνα, η ομονία, ξανά Κάποιοι παίχτε υστερούν σε αποδόσει στο πρωτάθλημα, κάποιοι παίχτε δεν αποδίδουν και ο να αποδώσουν για στο επίπεδο του τέλο πάντων. Έχει με κάποια μικροθέματα. Μικροθέματα για θεωρώ ότι όταν πρέπει προσκο... να όσον περνώ καιρό, να γίνει και ο καλύτερο, να μαθαίνουν του αντιπάλου του, την ομάδα του, ε, του βάλει τους σε μια τάξη. Πιστεύω. Που την άλλη, δεν πρέπει να χάσει βαθμού. Τώρα έρχεται ένα εύκολα εύκολο αγώνο σχετικά. Αν χαθούν βαθμοί, Έναν πολλά δύσκολη κατάσταση. Ένα ευκαιρία σε όταν τα παιχνίδια και να πιάσει ε, το μέγιστο των βαθμών που μπορεί, να πάει στην Ευρώπη, παίζει δύσκολα παιχνίδια. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να αντίθεται θέμα προπονητή την δεδομένη στιγμή. Πρέπει να πιστευτεί αν προπονητή είναι η ομόνια, και όταν πρόσφατα νομίζω ότι σε λάθη να κάνει φέτο, πρέπει να κρατήσει γιατί έχει potential. Ένα έξυπνο άνθρωπο του οσφαίρου, και έξυπνοι άνθρωποι γενικά, όχι μόνο του οσφαίρου, μαθαίνουν μπαλάθι του. Η ΑΕΚ με τον Μπέρκ παίζει πολλά ώρα που ο Μπέρκ. Για κάποιον λόγο ε, που τον εξηγήσαμε με άλλες ομάδες όπως την Πάφο, την Ομόνια. Έλεγχε το παιχνίδι, ναι, ανεκάθε, άρεσκε το να έλεγχε και στο ρυθμό. Αρκετοί είπαμε ότι είναι αμυντικός προπονητής. Κάποιες φορές ξέρει αν δεν χειριστεί ένα αποτέλεσμα τέλος πάντων. Όμως, ε, στην ΑΕΚ παίζει... Πο πολλά πιο επιθετικό ποδόσφαιρο από ό,τι άλλε χρονιέ. Σίγουρα κάποια αποτελέσματα αδικού το πόσο καλά έπαιξε η ομάδα του, του Μπερκ. Η ΑΕΚ, ενάν νομίζω, δηλαδή, δεν έχει κάτι να ζηλέψει όπως άλλες ομάδες. Θέλει και ο Μπερκ το χρόνο του να δεθεί με την ομάδα. Έκανε πολλά ώρα η Το λοιπόν, το ΑΠΟΕΛ είχε δύο ατυχές αποτελέσματα στην Ευρώπη και στην Κύπρο και ήρθε και έναν τρίτο απέναντι στην ΑΕΚ που άντε να απέναντι στην ΑΕΚ είσαι το Αποέλ προουζερνησούλους ένας, εν μια ομάδα που είσαι χρόνια που την έδερνες συνέχεια μια ήττα αν έρθει που έναν αντίπαλο που προαγωνιστεί και έδερνα το συνέχεια και χάσα τώρα συμβαίνει αλλά οι, παρο, οι αγώνες απέναντι στη Σάμπροκ, και 29 Τραγικά αποτελέσματα από έξω, ο Ντομίνγκε, όπου έφυγε κακήν κακό. Ε... Ήρθε ο Χιμένεθ. Χιμένεθ, εντάξει. Ένα προπονητή που έχει να υποδείξει ένα έργο. Όταν υπάρχουν οι σωστέ συνθήκε γύρω από τον Χιμένεθ, μπορεί να δουλέψει και να κάνει κάτι καλό. Το αποτέλεσμα νομίζω ότι δεν το σηκώνει πλέον να φτιάχνει προπονητέ. Πράφηκε ένα άνθρωπο να με που είναι του ποδοσφαίρου. Να τον εμπιστευτεί και η ομάδα, και οι παίχτες, έγκαιρ ρομπότ κάπου, κοπέλι, αφήστε να τάκτρο να δουλέψουμε, να τον γνωρίζουμε. Να χτυπήσουμε και εμείς τους στόχους μας. Ε, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει καλύτερο ε, χρησιμοποίηση του ροστέρ γιατί έχει ένα βάθο, το ΑΠΟΕΛ. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάποιον γιατί είναι χασιμνή που περιμένω να του ζω, γιατί την ώρα που φτάσει το ότι παίχτε στο άλλο ζωή ήταν Παναγία μου, έμπαιχταρά. Κοιτάμε και στα φιλικά ότι έχει παίχτε που πρέπει να παίξουν στην παραπάνω. Α πούμε, ο Μύρ, για παράδειγμα. Γίνεται να έχει τόσου αριστερού μπακ το από ελ. Τι παίζει κανένα, α πούμε, μπακ. Ένα αριστερή μπακ στο πολιτικάζα, θα... σα, όχι σε θέση. Δεν ξέρω. Ε, anyway, έγινε ένα λάθο προγραμματισμό που, τη μέσα με, Messenger μετά έπαιρνε λάθο αρκετά πράγματα. Αν και ήρθαν παίχτε, μετά που μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Ε, το να έρθει σαν προμονητή στην προετοιμασία, να θεύχει είναι ό,τι χειρότερο. Τα λάθο επιλογή προμονητή εξ αρχή είναι κάτι που ε, ε, δύσκολο να χωνευτεί το πράγμα. Που τη άλλη είναι το απόλυτο αντίδραση. Πρέπει κάποιο άνθρωπο να βάλει ούλου στην ίδια σελίδα πρέπει να χτίσει ένα σερί νικηφόρο, να σιωπήσει, ε, να αποκάτσει μουρμούρα τέλο πάντων, να έρθει μια ηρεμία στο, στο κλίμα του Αποέλ. εν αν κάνει ένα σερί με νίκε, πια confidence, ε, για μόνο του ασίπι, αυτόματα μέσα στον DNA του, ενάντια μέσα στο τέλο. Σε ζώνη του Θεού, ε, αλλάζει μια ευκαιρία εντός στην Ευρώπη που εγκρήμαν να πάνε χαράμι, πρέπει να τα δω και ούλα στην Ευρώπη για ε, τα οικονομικά ωφελή που προσφέρει η Ευρώπη. Η ΑΕΛ, φκάλουμε το παιχνίδι που είναι γίνει με τον Απόλλωνα, εδώ θα συζητήσω καν περαιτέρω αν χρειάζεται, η ΑΕΛ έδειξε κάποιες καλές εγκλάμψεις ας πούμε, ε, μια ομάδα με περιορισμένη ποιότητα, έχει παίχτες που μπορούν να έχουν διαφορά, Εμένα ο παίκτης μου ο Βόη, αρέσει και μου πάρα πολλά. Ο Κόλμαν έμεινε μια προσωπικότητα, νομίζω ο ελ με το τι συνθήκε επικρατούσα γενικά και με το πώ την ε, ε, περίμενε για με, ε, ο υπόλοιπο ποσφαιρικό κόσμο τη Κύπρου. Είναι καλύτερη βαθμολογικά τέλο πάντων. Απλά έχει, έχει αρκετέ αδυναμίε που σε βάθο χρόνου να φανούν και να μην το χτυπήτε. Η ομονέρα δηλαδή που είναι μια ομάδα έκπληξη για με δηλαδή. σε κάποια παιχνίδια. Είναι ένα σύμβολο ομάδα. Είναι ωραία ομάδα. είμαι αρκετή που το που τον παίχτη το το Βρόντι, πολύ λαόριος παίχτης. πούμε τώρα, Πάλε καλά που κάποιοι παίχτε οι οποίοι θα ανήκει σε ομάδε πρώτη κατηγορία, και δεν είναι στη δεύτερη κατηγορία να κατασκευτούν. Γιατί το είναι τόσο τραγικό στη δεύτερη κατηγορία, που ε, πραγματικά κάνει του κακού να παίζουν στη δεύτερη κατηγορία. Παρακακο, παρα, παρακαλώ. Ε, anyway, ευχάριστη έκπληξη. Ε, νομίζω ότι η κοπέλια μου, η που έχει να δοκιμάσει κάποια μαθήματα σε μερικού, παίζει ρόλο ποδόσφαιρο. Μια χαρά ε, να μείνει. Οι ε, η Καρνούδη σαν τον Αυγουστή, εντάξει, επειδή είναι να παίξει λίγο επίθερο στην αρχή, η ομάδα του κάτου. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια της Καρνούδης σας, η αλήθεια. Λίγο που είδα, ξέρω εγώ, μια φιλότιμη ομάδα, να κόψει βαθμούς γενικά. Έναν ε, τζάμε έτσι, δεύτερο γκρουπ, ε, να υπολογίσει μη δύναμη ας πούμε. Η ανόρθωση έκανε μια νίκη μπα στην ομόνια σίγουρα ε, έφερε μια ηρεμία. Προφανώ να ανοίγει στην ομόνια, μια ε, ένα confidence. Ε, είναι μια ομάδα που δυστυχώ η θέση τώρα που βρίσκεται ότι η γράφει δίπλα από την όρθωση 9 ε, Η έπρεπε να τα τουλάχιστον ε, στου πρώτου τέσσερι, πρώτον γκρουπ τέλο πάντων, καιρό του Θεού. Έχει τα θέματα τη, ε, έγιναν κάποιε κινήσει ε, με του έμπειθε τη Γουντζάμ Μιντικό που δυνατά ονοματά, ειδικά ο Αμυντικό που ήταν και στην Παρή. να μάθει με τον, ε, με τον προπονητή τη. Να μείνει ένα προμηθευτή τη ΑΜΕ, να μάθει για του παίχτε, να βγάλει παίχτε τη ΑΜΕ, να εμπνεύσει την ομάδα, ο κόσμο τη ΑΜΕ.

έχει νίκη στην διαμόρφωση, ο Ασέμ Δεν εννέαν το πιο εύκολο πρόγραμμα, αλλά είναι το ένα παιχνίδι που ακόμα να γίνει απέναντι στην ΑΕΛ, ναι. Θέλω να πω έναν ανέβη. κάτι έτσι από φέτος, ο Απόλλωνας φέτος, νομίζω ότι κάτω πάρα πολλά βαθμόλογη του συγκομίτη. ο Εθνικός Άχννας, η ομάδα που πραγματικά παίξε τρομερό ποδόσφαιρο στην αρχή, με ομόνια, με ΑΠΟΕΛ, έβγαλε φωτιές ο Εθνικός ε, νομίζω ότι και ο Γκούλα και ο προμονητής του, του, Εθνικού Αχνάς είναι αρκετά επιθυγωγενείς προμονητές και ίσως να πρέπει να κάνουν κάπου, κάποιες μικροαλλαγές για να πάρουν το, μεξ, το, maximum που μπορούν να πάρουν από την ομάδα τους δηλαδή, ναι παίζουν ωραία θεματικά αλλά στο στις ημέρες είναι η ουσία που μετρά ε, αλλά έξεμε πολλά ρομπόσφαιρο στην αρχή ο Εθνικός το παραλήμνη, εν το που το είδα όσο το είδα, ήταν μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας, δυστυχώς. Ε, εν έχω ιδιαίτερη οικονομική αλήθεια ο παραλήμνης, γιατί ελάχιστον που είδα είπα ότι η ομάδα εμβολάω κάτω. Η Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα είναι μια, μια ομάδα που έχει ποιότητα. είναι ασχημή η Σαλαμίνα. Πραγματικά, ήταν πάρα πολλά τυχεία αρκετά παιχνίσκια. Ε, Τώρα που ο Στρινοιανεύσκη θεωρώ ότι ε, να πρέπει να ανέβει, αδικά την πάρα πολλά η ε, συγκεκριμένη συγκομιδή, θεωρώ ότι να πιάει λίγο momentum και ε, να δούμε παραπάνω πράγματα. Σίγουρα τώρα έξι παιχνίδια που έγιναν, να μπορούμε να έχουμε απόλυτη κριτική στο, σε ό,τι αλλά εντάξει. Η ομόνη ο Στέρνα μια ομάδα που είδαμε ότι μπορεί να ξέρει επιθετικό ποδοσφαιρό, ε, εν τρώει εύκολα γκολ, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το πράγμα. Νομίζω ότι ε, έχει κάποιου παίχτες μπροστά που έχουν μια ποιότητα που μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα αν δεν τους προσέξεις. Ε, μια πολλά ιδιαίτερη ομάδα, έχουν πολλά έντονο connection με τον κόσμο της, και νομίζω ότι η φετινή πορεία τη ομόνια 29 Μαου θα είναι ένα μάθημα για τα επόμενα χρόνια. Μείνει ή έμεινε η εμεινε Νομίζω ότι μόνο που θα με τεράστια επιτυχία. πρέπει να μάθει από τη σεζόν. Μείνει ή όχι. Και νομίζω ότι ανα, βάση, μια αρκετά καλή ομάδα. Και οι παίχτε τη αποδίδουν. 100% Έχω Εγώ ψευαθμούς και Αποέλ νομίζω ότι όταν εξηγηθεί πιο πολλά και με την πρώτη κατηγορία και με τις ομάδες απέναντι και τακτικά είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει αρκετές ζημιές και να παίξει έναν ωραίο ποδόσφαιρο να δούμε το λοιπόν μέχρι στιγμή θεωρώ ότι η Πάφος καλή μάθηκε τρομερή ομάδα η Πάφος ε, απλά επειδή παίζει η Ευρωπή και συνήθισε μα κάθε Γενάρη να, κάτι να συμβαίνει για να τα κάνει ό,τι να είναι θεωρώ να πάει να πέσει κάπω. Ε, ο Άρη που δεν έχει τόσα πολλά παιχνίδια, την ομάδα. Στην ομόνια θεωρώ ότι πρέπει να καλύτερη η του ρόστερ και στον για να μην κρούσουν επειδή έχουν πολλά παιχνίδια. Οπότε, ας, το λίγο... τα βίντεο. Like, comment, subscribe. Πέντε μου γνώμη σα σε το βίντεο. Καλή συνέχεια. Patreon ち